Γεια σας παιδιά, τσεκτεκνάω, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα καινούριο unboxing, κάτι το οποίο το περιμένω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το παρήγγειλα εδώ και ένα μήνα από το Gearbest, είναι η κάμερα η Xiaomi, Xiaomi G, όπως θέλετε πείτε την, είναι σαν το Profiterol που δω από εκεί, δεν έχει σημασία, σημασία έχει να κάνει τη δουλειά του το προϊόν, ε, όπως θέλετε πείτε την εταιρεία υπάρχουν τόσες πολλές... Ε γνώμε πάνω σε αυτό. Λοιπόν, το παρήγγειλα, παρήγγειλα και κάποια αξισουάρ μαζί. Ήταν σε έκπτωση 59 ευρώ τη βρήκα. Ε, ήταν να την πάρω από ευρωπαϊκή αποθήκη, αλλά δυστυχώ τέλειωσαν και πήγε απευθεία από Κίνα. Ήθελα να πάρω το International το μοντέλο, αλλά τα υλικά στο παραδοσιακό. Και θα μου πει τι διαφορέ έχει το International από το παραδοσιακό. Έχει διαφορετική μπαταρία, νομίζω έχει μια μπαταρία τη Sony. Έχει εφαρμογή πλήρη στα αγγλικά που συνεργάζεται μόνο με αυτό το μοντέλο και έχει και manual. Μην πεις τώρα γι' αυτά. Ακριβώς αυτό σκέφτηκα και εγώ οπότε λέω client mine. Ας πάρω το κινέζικο και είμαστε κομπλέ. Απλά δεν θυμάμαι τι χρώμα πήρα. Αν πήρα το πράσινο ή το λευκό. Πάμε να δούμε. Να ανοίξω το πακέτο. Αυτό εδώ είναι. Απλά θα... να βάλω το πακέτο στην άκρη και να σας τα δείχνω ένα-ένα τι έχει μέσα. Γιατί έχει πολύ... Πάρα πολύ πράγμα. Και για να μην γεμίζω και το πλάνο τζάμπα και άσκοπα, α ξεκινήσω. Βασικά, όχι αυτό. Α ξεκινήσω από τα γύρω-γύρω. Λοιπόν, πρώτο. Το πρώτο πράγμα που πήρα, γιατί έχει και πρίκα, θα δείτε και στον τίτλο. Δεν είναι μόνο η Xiaomi, είναι και η πρίκα τη. Θα δούμε και την Xiaomi προ το τέλο. Σαν το highlight. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πήρα είναι αυτό εδώ. Αυτό εδώ είναι μια μινι θήκη για να μπορώ να τη βάζω μέσα, να μην χαλάει. Είναι αρκετά πρακτική, αρκετά καλή. Το επόμενο που πήρα μαζί ήταν λίγο μια διαφορετική θήκη, μια πιο μεγάλη, η οποία όπως είχα δει τουλάχιστον, βέβαια μου κάνει εντύπωση γιατί έρχονται έτσι χύμα στο κύμα, δεν έχει καμία προστασία, δεν έχει κάποιο κουτί κάτι, οτιδήποτε, είναι με το κιλό. Είναι αυτή εδώ η θήκη η οποία έχει προστατευτικό αφρό, αυτό εδώ το οποίο φυσικά και βγαίνει και βάζει στην ε, κάμερα με το με το πλαστικό, εκείνο που είναι για τις υποβρύχες λήψης, βάζεις τις μπαταρίες, τα αξεσουάρ οπότε είναι όλα μαζί εδώ, πακεταρισμένα, όμορφα και στεγανά και πηγαίνεις οπουδήποτε θέλεις, θα βάζεις όλα μαζί και δρόμο, οπότε πήρα δύο θικούλες μία μικρή μόνο για την κάμερα, σε περίπτωση που θέλω να πάρω μόνο την κάμερα κάπου και μόνο το, και το μεγάλο το kit, σε φάση που χρειάζομαι παραπάνω στο επόμενο αγόρασα αυτό εδώ αυτό εδώ να στο το φέρω να το δείτε κοντά Είναι μια μπαταρία Γενικά ήθελα να πάρω και ανταλλακτική μπαταρία σε περίπτωση που χρειαστεί γιατί αυτές οι κάμερες τελειώνουν 45 λεπτά νομίζω κρατάει με μία ώρα περίπου η μπαταρία τους Είναι αρκετά μικρή Αυτή εδώ είναι Οπό, Εδώ είναι η κάμερα Είναι 1010 μιλιαμπερόρια στα 3,7 Volt. Η κάμερα έχει τη δικιά της μπαταρία, μην ανησυχείτε. Το επόμενο που πήρα μαζί ήταν αυτό εδώ. Είναι η πρώτη αγορά που κάνω από Gearbest και μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα. Ε, λοιπόν, αυτό εδώ, να σας δείξω, είναι ένα κάλυμα φακού, ώστε προκειμένου να προστατεύει το φακό και να κλείνει και είναι επίση φιλτρό Polarize για να απολώνει τι ε, ακτίνε του ηλίου. Ειδικά τώρα για το καλοκαίρι είναι αρκετά χρήσιμο και γενικά είναι στην ουσία κάνει δύο σε ένα: προστατευτικό και φιλτρό μαζί. Το επόμενο ήταν αυτό εδώ. Το οποίο αυτό εδώ παίζει να είναι, κάμερα. Όχι, δεν είναι, είναι η κάμερα, οχι, βασικά είναι η κάμερα. Μισό να δω τι άλλο έχει μέσα το κουτί και θα σας πω. Όχι, δεν είναι η κάμερα. Τρόμαξα, λέω έτσι σχήμα στο κύμα τα βάζουνε. Λοιπόν. Επίσης, φαίνεται ότι το πακέτο έχει ανοιχτεί, ε, αλλιώς το στείλανε και κάπου παίζανε να ξανααλλάξανε τη συσκευασία, δεν είναι το μόνο σίγουρο. Γιατί αυτά έρχονται, διαλέγουμε να έρθουν από εκείνα μέσω Ευρωπαϊκού μέσω ε, ευ, ευ, ε, ευρωπαϊκών χωρών όπω είναι η Ολλανδία ή οτιδήποτε, κυρίω ένα NL Posting και ένα πολλανδικό ταχυδρομείο, προκειμένου να δείξουμε ότι μπαίνει μέσα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και καλά. Τώρα σπάνω πάμε στο διατάφτα αυτό εδώ. Κάνει εντύπωση γιατί γενικά οι συσκευασίε θα δείτε όσοι παραγγελίνετε από Κίνα είναι περίεργε. Είναι πολύ περίεργε. Λοιπόν, έχουμε ένα καλώδιο USB σε micro USB ή mini. Ακόμα δεν έχουμε διαφορά. Τόσο καιρό πέρασε. Α κάτω το σκίσω, δεν με ενδιαφέρει. Άμα άνοιγε κιόλα. Αυτό παίζει να είναι το χειρότερο unboxing που έχω κάνει από άποψη ξύσκησα τη συσκευασία παντελώ. Αλλά δεν πειράζει. δεν του θα την ξαναχρειαστώ. Λοιπόν, <laughs> bon, αυτό εδώ είναι φορτιστή για δύο μπαταρίε. Στην ουσία μπαίνει, να σας δείξω. Μπαίνει το βίσμα εδώ, ωραία κομπλέ. Και βάζεις δύο μπαταρίες τη Xiaomi, τη Xiaomi βασικά, μέσα. Εν το μεταξύ έχουν προστατευτικό. Γι' αυτό έχει χαρτί η μπαταρία για να την προστατεύει και καλά. Και τη χωράει ακριβώς αυτή τη στιγμή. Βασικά, μπαίνει μέσα, μία από τη μία, μία από την άλλη και φορτίζεις δύο μπαταρίες ε, κανονικά η κάμερα πρέπει να φορτίζει αν δεν κάνω λάθος από έχει δικό της usb το συνέχιζε και φορτίζει μπαταρία μέσα από την κάμερα εντάξει εγώ πήρα και μια εξωτερική να το έχω σε περίπτωση ανάγκηση για πιο γρήγορα και πήρα και με 10 ευρώ μια 64 ε, micro sd card οι οποίες όλες παραδόξως είναι υπερβολικά καλές δεν περίμενα, αν και για non name βγαίνουν υπερβολικά καλές κάμερες και νομίζω ότι τη δουλειά τους δεν κάνουν. Και πάμε τώρα στο μοντέλο το οποίο να σα το δείξω και προς τα σας. είναι αυτό εδώ, το κουτάκι του είναι πολύ απλό, στοιχειώδης αλλά πολύ ωραίο και γενικά μου αρέσει είναι πολύ μήνυμα, αλλά είναι πάρα πολύ. Δεν έχει και κάτι το ιδιαίτερο. Είναι μια πολύ απλή κάμερα η οποία μιμείται εμφανισιακά την GoPro, αλλά έχει πολύ καλέ επιδόσει από άποψη εικόνα. Τελικά το καπάκι να σα δείξω έχει μέσα και αφρολέξ, προστατευτικό. Δεν το, στο δίνω στο γινέζο αυτό, είναι υπερβολικά καλό. Στη Xiaomi Και τελικά είναι πειρά τη λευκή από ό,τι φαίνεται. Η οποία κάμερα είναι αρκετά ωραία, είναι αρκετά στιβαρή. Υπάρχει εφαρμογή στο store και νομίζω στο store είναι, στο, και για Google Play και για Android. Ε, Google Play, Google Play μάλλον και για iOS με συγχωρείτε ε, όπου τη συνδέεις για να μπορείς να κάνεις καταγραφή όλων ό,τι χρειάζεσαι μέσα από το λογισμικό μέσα από το κινητό σου, μέσα από οτιδήποτε και αυτή δεν είναι η κάμερα, είναι αρκετά απλή θα τη δούμε δύο λεπτά για να τη βάλω στην άκρη να δω τι άλλο έχει μέσα το πακέτο, με τι έρχεται Μαζί σίγουρα έρχεται με ένα λευκό, πολύ ωραίο touch, charging cable. Μέσα έχει ένα κουτί οδηγιών στα κινέζικα, φυσικά. Γενικά οι Κινέζοι μ' αρέσει γιατί είναι στα τέτοια του όλα. Δεν τους νοιάζει και πολύ. Ξέρουν ότι στέλνουν παντού σε όλο τον κόσμο αλλά δεν έχουν μπει στη διαδικασία να έχουν αποκλειστικά ε, αγγλικά, μάνιο αλλιώ, οτιδήποτε με τη μία. Αυτό θα το δείτε μόνο στην International έκδοση και νομίζω πρέπει να είναι και η μπαταρία μαζί. Αυτή εδώ είναι η μπαταρία. Θυμίζει λίγο Transformer έτσι που το έχουν φτιάξει. Πάνε στην άκρη μπαταρία, να δούμε τι σχέση έχει με την μπαταρία την άλλη. Είναι ακριβώς οι ίδιες, πλάκα-πλάκα, δεν αλλάζει κάτι, οπότε, ναι κύριε λέει είμαστε, μπαίνει και εδώ, οπότε ναι, είναι υπερβολικά καλά, ελπίζω να έχει λίγο τέτοιο, να έχει λίγο ενέργεια. Τώρα η κάμερα, βάλουμε και την μπαταρία στην άκρη, η κάμερα αυτή καθεαυτή, ωραία. Είναι ιδιαίτερα απλή. Είναι πάρα πολύ μικρή. Δηλαδή, άμα δείτε το χέρι μου, χωράει μέσα. Δεν έχω ξαναδεί πιο μικρή κάμερα, να σα πω την αλήθεια. Περίμενα. Ειλικρινά, περίμενα ότι θα είναι πολύ πιο μεγάλη κάμερα. Αλλά είναι υπερβολικά μικρή. Ελπίζω να κάνει δουλειά. Ε, έχει το φακό εδώ πέρα. Λοιπόν, το κάλυμα το οποίο είναι προστατευτικό, το οποίο πριν από λίγο μου πέσε κάτω και χτυπήθηκε στο πάτωμα. Αλλά είδατε, είναι προστατευτικό στην ουσία και δεν έπαθε τίποτα. Ε, μπαίνει ακριβώ από πάνω, κουμπώνει εδώ στην κάμερα και τη δίνει προστασία στο φακό. Και γενικά παραπάνω. Βασικά, είναι και φίλτρο, σα είπα. Οπότε ναι, συνδυάζεται μαζί. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία λευκή. Ε, πάνω έχουμε, ε, λογικά είναι ένα πλήκτρο για το οποίο, με το οποίο θα παίρνουμε λήψεις. Μπορούμε να το κάνουμε και μέσα από το κινητό μας αυτό. Ε, έχουμε μια ένδειξη LED, το on off μπροστά. Τώρα δεν θα ανάψει γιατί δεν έχει ε, μπαταρία μέσα. Από κάτω, κάτι το οποίο ήθελα να το δω, είναι αυτό εδώ για να βιδώνεις τρίποδο ή οτιδήποτε. Είχα μια απορία, γι' αυτό μπήκα στη φάση να αγοράσω και ένα πλαίσιο για να τη βάζω μέσα την ε, κάμερα ώστε να κάθεται καλά ε, ελπίζω βασικά δεν θα μου χρειάζεται τώρα πια αλλά εντάξει που θα υπάρχει πάντα χρήσιμο είναι εδώ πέρα να μπορώ να καταλάβω το οποίο βγαίνει και είναι πολύ εύκολο να χαθεί τώρα που το βλέπω μπαίνει έχει HDMI έξοδο σας δείξω HDMI έξοδο USB για να συνδέουμε το να το φορτίζουμε και για την SD μπαίνει η SD μας σας λέω αυτό είναι πολύ εύκολο να εξαφανιστεί μία να πέσει κάτω τέλειωσε και πάμε να δούμε και τις μπαταρίες το η μπαταρία μπαίνει εδώ πέρα δεν μπαίνει συρταρωτή πρέπει να είναι καινούριο revision το συγκεκριμένο αρκετά πιο Ανανεωμένο. Αυτή ήταν παιδιά. Ελπίζω σε κάποια από τα επόμενα βίντεο θα τα δείτε σίγουρα και στα room tour. Και όταν θα γίνει με το καλό, με ρωτάτε γιατί δεν κάνω room tour. Απλά προσπαθώ λίγο να... πρέπει να φτιάξω το δωμάτιο να το καθαρίσω, γιατί είναι και η περίοδο που ετοιμαζόμαστε για να το βάψουμε. Και θέλετε, ζητάτε και τον ιδρύο, θα δούμε. Λογικά με αυτήν εδώ θα γίνουνε. Θα δείτε και θα μου πείτε την εικόνα αν σας άρεσε. Αυτή ήταν η Xiaomi και η πρίκα τη. Ελπίζω να, να σα άρεσε. Μπορώ να πω ότι έχω εντυπωσιαστεί. Φαίνεται αρκετά ποιοτική και στιβαρή και χωρί την μπαταρία μέσα. Αν μπει η μπαταρία, θα αποκτήσει καινούριο βάρο. Καλωρίζει και λοιπόν για μένα. Και πάμε, θα πάμε να το δοκιμάσω τώρα να δω τι λέει, τι δεν λέει. Να είστε καλά. Τσεκτεκνά ο κόσμο εδώ. Ελπίζω να έχετε μια όμορφη μέρα και να σα άρεσε το βίντεο unboxing.